Βέαχος Μαρουσάκης, εδώ είναι. Καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα, παιδιά. Κλέρς. Μαλακώνει ο καιρός σιγά-σιγά. Το έχουμε καταλάβει, Κλέρς. Έχει ανέβει η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στο μεσημέρι. Παιδιά, κυκλοφορεί ο κόσμος με κοντομάνικο. Άνοιξη, έτσι ακριβώς. Με κοντομάνικο, έτσι. Ωραίο πράγμα. Θέλει βέβαια μια προσοχή, γιατί υπάρχει μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Το βράδυ πέφτει πολύ θερμοκρασία. Το μεσημέρι ανεβαίνει, άρα λοιπόν ευνοούνται τα κρύο ζητήματα. Πολύ το βράδυ. Ακριβώς. Δεν είμαστε ακόμα βράδυ, δεν κυκλοφορούμε ούτως ή άλλως. Απλά στο θέμα του ντυσσίματος, όσοι ξεκινούν πολύ πρωί δηλαδή, πρέπει να προσέχουν γιατί η θερμοκρασία πέφτει αρκετά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατάλα, οι ήπιες καιρικές συνθήκες προσέχουν. Θα συνεχίσουμε έτσι για πολλές μέρες. Θα πάμε έτσι μέχρι την Κυριακή. Θα πέσει λίγο θερμοκρασία με την έναρξη της άλλης εβδομάδας. Πάμε έτσι σε μια ήπια ψυχρή εισβολή και να δούμε γύρω στις 10-15 του μήνα αν θα μας έρθει κάτι πιο δυνατό. Αυτό που παρακολουθούμε. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Ακόμα είμαστε σε ήπιες έτσι καταστάσεις. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Θα δούμε αν μετά τις 10 του μήνα, 10 Μαρτίου μέχρι και τις 15 γίνει κάτι έτσι πιο ισχυρό. Εκτιμούμε όμως ότι δεν θα είναι. Σε αυτό το μέγεθος. Ακριβώς, αυτό που περάσαμε στην τελευταία έτσι ισχυρή ψυχρή εισβολή. Πάμε, Κλέρκη μας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Με καλές θερμοκρασιακές τιμές ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τα βόρεια σύνορα της χώρας μας, βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι προς τη Φλόρινα αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 0 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και στο κάτω Νευροκόπι της Δράμας και προς την Ορεστιάδα. Βλέπετε χαρακτηριστικά εκεί σήμερα καταγράφονται τώρα νωρίς το πρωί οι πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Πιο νότια όμως, ο υδράργυρος αρχίζει και ανεβαίνει και μάλιστα προς την περιοχή των Ιωαννίνων. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα βρίσκονται κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, επειδή οι βοριάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά μέσα στο Αιγαίο και λειτουργούν σαν καταβάτες στη δυτική υπηρετική χώρα. Έτσι λοιπόν, καθώς κατέρχονται από την οροσειρά της Πίνδου, σε αυτές εκεί τις περιοχές ο υδράργυρος παρουσιάζει έτσι μια απότομη άνοδο, όπως είδαμε και στην περιοχή των Ιωαννίνων, αλλά και προς την περιοχή της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά και εδώ υπάρχουν αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Λίγο όμως πιο ανατολικά βλέπετε ότι προς την περιοχή της Αθήνας αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα βρίσκονται κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία συναντούμε προς τα βορειότερα τμήματα του νομού Αττικής και μέσα στο Αιγαίο έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Βλέπετε προς το Ηράκλειο, την Κάσο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο. Είμαστε κοντά στους 13 με 15 βαθμούς. Το σημαντικότερο πρόβλημα της σημερινής ημέρας θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Για άλλη μια ημέρα δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι το αξιόλογο. Βλέπετε ότι έχουμε γενικά απουσία νεφώσεων από τον ελλαδικό χώρο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν συννεφιές στη χαμηλή ατμόσφαιρα, κυρίως στα ανατολικά προσύναμα, δηλαδή σε περιοχές που χτυπάει ο βοριάς από την πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή προς την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια. Εκεί έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές, αλλά και προς τη Βόρεια Κρήτη. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θα πρέπει για άλλη μια ημέρα να σημειώσουμε είναι η νέα έτσι ηφαιστειακή έκρηξη που παρουσίασε η Έτνα. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά καταγράφτηκε για άλλη μια φορά από τον μετεωρολογικό δορυφόρο. Βλέπετε προς τη Σικελία σχηματίστηκε έτσι ένα νέφος το οποίο εκτοξεύτηκε σε πολύ μεγάλο ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή η σκόνη που εκτοξεύουν τα ηφαίστεια περιέχει ας πούμε θιούχες ενώσεις, οι οποίες στην ουσία τι κάνουν, ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, την γυρίζουν δηλαδή προς τα πίσω στο διάστημα και αυτό ίσως στα επόμενα χρόνια, εάν βέβαια συνεχιστεί έτσι με τόση μεγάλη ένταση η ηφαιστειακή δραστηριότητα παγκοσμίως, ίσως αποτελέσει το αντίδοτο κατά κάποιο τρόπο της κλιματικής αλλαγής, όπου στην κλιματική αλλαγή τι έχουμε? Έχουμε το διοξίδιο του άνθρακα που δεσμεύει τη θερμότητα και αυξάνει βέβαια τη θερμοκρασία στη χαμηλή ατμόσφαιρα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Για σήμερα λοιπόν Πέμπτη, βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας χωρίζεται στην ουσία σε δύο τμήματα. Από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά θα έχουμε λίγες τοπικές συννεφιές εκεί που ο βοριάς το ευνοεί, δηλαδή κυρίως σε έντονη τοπογραφία γύρω από ορεινούς όγκους. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και λίγες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη όμως χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με το κυριότερο όμως πρόβλημα τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα προσεγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως προς τα πιο κεντρικά τμήματα. Ο υδράργυρος παρουσιάζει άνοδο, όπως σημειώσαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι, πραγματικά ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Τώρα για την περιοχή της Αττικής, και εδώ περιμένουμε γενικά έναν ήπιο καιρό. Με ηλιοφάνεια θα έχουμε όμως και τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και βόρεια και δεν αποκλείεται γύρω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα να έχουμε και λίγες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Δυνατοί και εδώ οι βοριάδες, ιδιαίτερα προς το Κάβο Ντούρο, θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ, ο υδράργυρος κοντά στους 18 με 20 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Λίγο τώρα πιο βόρεια βλέπετε χαρακτηριστικά Προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Εδώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος, βλέπετε, χαρακτηριστικά ανεβαίνει αργά το μεσημέρι κοντά στους 18 με 19 βαθμούς, κυρίως στο εσωτερικό της πόλης. Υπολογίστε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές στα πιο ανατολικά τμήματα της Θράκης. Οι βοριάδες εδώ θα είναι κάπως ενισχυμένοι στα πιο βόρειο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, όμως κοντά στα 7 μποφόρ, στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο και εδώ να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς σε αρκετές περιοχές αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Λίγο πιο νότια, στο νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα κυριαρχεί και εδώ η ηλιοφάνεια. Μεγάλη προσοχή όμως στους βοριάδες. Θα προσεγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, τουλάχιστον μέχρι και αργά το απόγευμα, για να αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν. Και ο υδράργυρος, και εδώ βέβαια σε άνοδο, θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Συνεχίζει λοιπόν η χώρα μας να βρίσκεται κάτω από την επίδραση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων. Θα πάμε λοιπόν έτσι μέχρι και το Σάββατο, θα υποχωρήσουν οι βοριάδες αύριο και μεθαύριο και θα δείτε ότι σιγά σιγά την Κυριακή και την Δευτέρα. Βλέπετε λοιπόν με τους χρωματισμούς και από τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά τμήματα θα αρχίσει λοιπόν να μας επηρεάζει μία διαταραχή, ένα ψυχρό μέτωπο, όπως λέμε στη μετρολογία, θα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες. Πάμε λοιπόν να δούμε το χάρτη των αερίων μαζών. Παρατηρήστε λοιπόν ότι ο υδράργυρος θα βρεθεί σε αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές για την εποχή. Θα προσεγγίσουμε 20-23 βαθμούς Κελσίου τόσο σήμερα, αύριο αλλά και μεθαύριο. Την Κυριακή όμως, βλέπετε με τους μπλε χρωματισμούς, μας πλησιάζει αυτή η ψυχρή αέρια μάζα από τα Βόρεια Βαλκάνια και θα πέσει πλέον η θερμοκρασία. Θα πάμε έτσι σε ένα πιο συμβατό για την εποχή καιρό και θα κυλήσει, θα λέγαμε, το σύνολο της νέας εβδομάδας με ένα γενικά ψυχρό καιρό, σχετικά δηλαδή χαμηλές θερμοκρασίες, λίγες τοπικές βροχές στα πιο ανατολικά τμήματα, βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, για να ξανανεύει η θερμοκρασία από την 5η της άλλης εβδομάδας και μετά να πάμε και πάλι σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Εντάξει, λίγο έμεινε. Λίγο έμεινε. Πιστεύω ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε όλο και πιο βαθιά μες στην Άνοιξη. Θα αρχίσουμε να ρωτάμε τι καιρό θα κάνει το Πάσχα, γιατί ετοιμαζόμαστε για τα χωριά. 2 Μαΐου φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πέφτει το Πάσχα. Οπότε... έδωσε προοπτική η Γοτανίδου. Πιστεύω θα έχει καλές καιρικές συνθήκες. Μακάρι. Έδωσε προοπτική, γιατί είναι βαθιά το Πάσχα. Είναι βαθιά. Είναι Μάιο. Μακάρι να έχουμε και καλύτερες συνθήκες ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Πιστεύω ότι ο καιρός δεν θα μας τα καλέσει. Εάν λέμε τώρα κατσιμπίλια και μας πούνε παιδιά, εντάξει. Πάσχα στο χωριό, δεν θα το πιστεύουμε, δεν θα βγαίνουμε. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Μετά από ένα χρόνο τόσο. Εγώ δεν πάω. Ευχαριστώ μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.